αποφασίσει να φτιάξω φιλέτο κοτόπουλο με κορφλέξ. Και μ' αρέσει πολύ και το κάνω και σπίτι μου. Αυτό που θα φτιάξω για μένα είναι ποίημα. Ούτως ή άλλως, η μαγειρική για μένα είναι ποίηση. Σαν το πάθος μου για τη μαγειρική στο στρατό. Πάρα πολύ ωραία. Πριν μας πει. Πώς είναι? Θα δοκιμάσετε να μου πείτε. Το πιάτο μου είναι έτοιμο, άμα θέλετε. Και ο Κοντιζά, πρώτος, να δοκιμάσετε. Να τα εγώ, πάλι... Έχεις την τιμητική. Ναι. Πρώτος. Να τα πάλι... Γιατί εγώ πρώτος? Αλέξανδρε... Είναι σίγουρα συνταγή ή μας... Είναι σίγουρα συνταγή. Τι με κοιτάς έτσι? Ή το πιστεύω αυτό που με ρωτήσατε. Γι' αυτό. Είμαι σίγουρος γι' αυτό που σας λέω. Μάλλον δεν με συμπαθείς και πολύ, ε. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί ήθελες συγκεκριμένα να έρθω να φάω εγώ πρώτος. Δεν είναι θέμα συμπάθειας ή μη. Απλά είναι εκείνη τη στιγμή ποιον θα διαλέξω. Έτυχε εσάς. Ποιον θα διαλέξεις? Ποιον θα αποφασίσω εγώ έτσι εκείνη τη στιγμή? Να πάει νοσοκομείο. Όχι, να πάει νοσοκομείο, να διαλέξει. Συγγνώμη, τόσο να κοιτάς εμένα ή βλέπεις αυτό εδώ που βλέπω κι εγώ? Βλέπω και αυτό εδώ που λέτε. Και είσαι ευχαριστημένος? Θεωρώ ότι λίγο παραπάνω θα μπορούσα να το καταφέρω. Τι να καταφέρεις? Το ψήσιμο. Τι θεωρούσες? Χρειάζεται, πρέπει να ψηθεί παραπάνω? Ναι, λίγο παραπάνω πιστεύω ότι θα μπορούσε. Λίγο όντως. Παραπάνω. Το έχεις διαβάσει αυτό? Έχεις ίντερνετ? Ναι. Έχεις διαβάσει αυτό που λέει A skilled vet could save this chicken? Όχι. Okay.